περίεργος και να πάρετε το λόγο όλοι να σας ακούσουμε. Κληρονομήσαμε ένα πρόβλημα πάνω στο φωσκομάτι. 4,5 χρόνια μια κυβέρνηση που έκανε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους αυτούς που σήμερα πλέον οι ροές που έχουν είναι να μην έχουν σχεδόν καθόλου προσφυγικά. Ρώστε το για να ακούστε γαμό το πελά σας γαμό. Και καλούμαστε να πάρουμε δραστικά μέτρα όπως υποσχεθήκαμε και προεκλογικά. Αυτή τη βδομάδα, όπως είπε και ο συνάδελφος, θα ψηφίσουμε κάποια μέτρα που και εγώ θεωρώ πως είναι δραστικά, γιατί έτσι λύνονται αυτά τα προβλήματα. Μέχρι τώρα, ο κάθε ένας που ερχόταν εδώ και ετούταν άσυλο, περνούσε και είχε δικαίωμα 4 διαδικασιών. Δεν θα το επικρίνω, δεν χρειάζεται να μιλάμε με νομικούς όρους. Αυτή όλη η διαδικασία έπαιρνε 7 με 9 χρόνια. Για κάποιον που ερχόταν εδώ, ετούταν άσυλο και είχε απόρριψη στο πρώτο αίτημα, ήταν εδώ περίπου 7 με 9 χρόνια. Σήμερα λοιπόν θα ψηφίσει. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται, εισάγεται νομοσχέδιο που αυτή η διαδικασία στο πρώτο αίτημα ασύλου θα απαντιέται και θα απορρίπτεται για αυτούς που δεν έχουν προσφυγικά χαρακτηριστικά σε 1 μήνα και στο 9 μήνο, στο δεύτερο όργανο που θα πηγαίνουν, θα υπάρχει η επαναπρόθεσή τους για όλους αυτούς που είναι σχεδόν το 90-95% αυτό που έχουν. Ναι. Εντάξει. Πρόσφυγες σε πρώτο κράτος, εννοείται. Πρόσφυγες σε πρώτο κράτος. Εδώ δεν είναι πρόσφυγες. Ένα μέτρο είναι αυτό. Γιατί μας τα λες, αλλά δεν βγαίνουν έξω. Κλείστε τα σύνορα να βγαίνουν στη διαδικασία καν. Εδώ και μόνο η παρουσία μου εδώ δείχνει ότι συμμερίζουμε τις αγωνίες τοπικής κοινωνίας, τις αγωνίες του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημάρχου, του Αντιπεριφερειάρχη. Η υποχρέωσή μου και ο ρόλος του βουλευτή είναι να μεταφέρω λοιπόν αυτές τις αγωνίες, τις οποίες συμμερίζομαι και εγώ, με όλους τους οποίους αναφέρθηκα και ήταν εμπλεκόμενοι, επικοινώνησα με τη σειρά μου. Ναι, το πρόβλημα είναι πρόβλημα, θα πρέπει να το διαχειριστούμε, να μοιραστεί, και εγώ θεωρώ πως το στρατόπεδο, πρώην στρατόπεδο της Χίδρας, είναι ακατάλληλο. Και είναι ακατάλληλο για όλους αυτούς τους λόγους που περιέγραψε και η Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Αυτό το μετέφερα, οριστική απόφαση δεν υπάρχει, οπότε θα πρέπει όλοι εμείς να συντονιστούμε για να δείξουμε έναν άλλο χώρο από κοινού, να είναι μακριά από αστικό ιστό, ώστε να μην επηρεάσει την τοπική κοινωνία. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι την άποψή μου την κατέθεσα, έχω κοινή άποψη μαζί σας. Δεν λέμε τίποτα περισσότερο και τίποτα διαφορετικό. Εντάξει, είπα μία άποψη, με πολλούς θεωρώ ότι έχω κοινή. Γιατί και εγώ αν μπορούσα να είχα ένα μαγικό ραντεβού και αύριο να εξαφανιζόταν το πρόβλημα, θα το έβρισκα και θα το έκανα.